Ξέρουμε για το Στέργο Μαρίνο ότι είναι δεξιός μπακ του Ατρομήτου, ότι από τον Ιανουάριο θα παίζει στον Παναθηναϊκό, ότι σε ηλικία 17 χρόνων έπαιζε στον Ασκληπιό, στην ΚΟ, ότι στον Ατρόμητο πήγε από το 2005. Δεν φτάνουν αυτά όμως, θέλουμε κι άλλα, γιατί νιώθουμε ότι ο 22χρονος θα είναι ένα από τα καινούργια αστέρια του ποδοσφαιρικού ουρανού. Είμαι ο Στέργος Μαρίνος, γεννήθηκα στο νησί της ΚΟ πριν από 22 χρόνια και αγωνίζομαι στη θέση του δεξιού αμυντικού. Με το ποδόσφαιρο άρχισα να ασχολούμαι από πολύ μικρός, από το δημοτικό σχολείο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Συνέχισα στην ομάδα του Ασκληπιού της ΚΟ και τώρα στον Ατρόμητο. Το πρώτο μου επαγγελματικό συμβόλαιο το υπέγραψα με την Χαλκιδόνα τον Ιανουάριο του 2005. Στον Ατρόμητο βρέθηκα τον Ιούνιο του 2005, μετά τη συγχώνευση με τη Χαλκιδόνα. Μετά τον υποβασμό της ομάδας από τη Super League στη Β' Εθνική, ένιωθα και εγώ την ευθύνη και θεώρησα καλό για μένα και την ομάδα να παραμείνω στη Β' Εθνική και να οδηγήσω τον Ατρόμητο στην άμεση επάνωδο στη Super League. Η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου ήταν η συμμετοχή μου με την Εθνική Ελπίδων στο παιχνίδι με την Εθνική Ιταλίας. Η χειρότερη στιγμή στην καριέρα μου ήταν όταν σε μια προπόνηση χτύπησα στο μάτι μου, που λίγο έλειψε να μου στηρίσει την όρασή μου και να τερματίσει πρόωρα την καριέρα μου. Το ντεμπούτο μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έγινε τον Ιανουάριο του 2006 στον αγώνα Ατρόμητος Ακράτητος. Μπορεί να έπαιξα λίγα λεπτά, αλλά θυμάμαι πάντα αυτή τη στιγμή. Τον εαυτό μου θα τον περιέγραφω ως έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων στη ζωή του, αλλά στο ποδόσφαιρο έχω πίστη στον εαυτό μου και αυτοπεποίθηση. Ο πιο δύσκολος παίκτης που έχω αντιμετωπίσει έως τώρα στην καριέρα μου είναι ο Ζαϊρή του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ένας παίκτης με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση και είναι δύσκολο να τον περιορίσεις. Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Ρικάρντο Κακά και θα ήταν όνειρο για μένα κάποια στιγμή να τον έχω συμπαίκτη. Εμείς οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουμε περιορισμένο ελεύθερο χρόνο λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων με τις ομάδες μας, αλλά όποτε βρίσκω ελεύθερο χρόνο πηγαίνω κινηματογράφο ή ακούω ελληνικό ροκ. Ο Ατρόμητος είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην ποδοσφαιρική μου σταδιοδρομία, ο οποίος μου έδωσε τη δυνατότητα να παίξω σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Άλλο σημαντικό κομμάτι στην ομάδα είναι ο κόσμος μου, ο οποίος είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, στα εύκολα και στα δύσκολα. Από τον κόσμο έχω εισπράξει την αγάπη. Το όνειρό μου ήταν να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να παίξω σε ένα υψηλό επίπεδο. Κατάφερα να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και τώρα θέλω να παίξω σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να ανταποκριθώ στις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μου και να δικαιώσω όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα. Ως ποδοσφαιριστής, ταξιδεύω σε πολλά μέρη του κόσμου. Αλλά θα ήθελα να βρω τον ελεύθερο χρόνο να ταξιδέψω σε πολλά μέρη του κόσμου και για μένα.